Απομακρύνει προσωρινά ο Ιωαννίδης, η μπάλα καταλήγει πάλι σε παίκτη του Αγροτικού Αστέρα. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Αμαραντίδης θα πάρει την κεφαλιά. Αμαραντίδης θα κάνει και το σουτ, θα βρει πάνω σε σώμα αντιπάλου, ζυγίζει αυτό στο πόδι του. Θα γίνει και το σουτ και να μια εκπληκτική απόκρουση του Σαμαλέκη. Το σημερινό παιχνίδι στα πλαίσια της ΓΑΜΑ Εθνικής Football League 2 είναι μια ευγενική προσφορά από την εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ιδιωτικής φύσεως Rent-A-Car και ασφαλιστικό γραφείο Γουνιώτης Παντελής και Σαρό Βαλιτάνια στην πλατεία Λαγκαδά με τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-0-30-13-43. Επίσης, αυτοκίνητα μεταχειρισμένα και καινούρια πουλούνται στο πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, Γουνιώτης Παντελής, τηλέφωνο επικοινωνίας 6955-763-597. Καπρέτσης, μέσα στην περιοχή, να και το σουτ, νέα εκπληκτική απόκρουση του Σαμαλέκη. Σάβας από τα δεξιά, συγκλίνει. Το σουτ από τον Αμαραντίδη για 2 λεπτά έξτρα χρόνο. Εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Θα φύγει η μπάλα από τον Σαμαλέκη. Δεν έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Χιριτράντας. Νέα κεφαλιά από τον Στεφανίδη. Νέο κόρνερ. Παίκτης της ΑΠΕΛ στο έδαφος. Και έχουμε όμως το 1-0 με τον Τριανταφυλλίδη. Όχι, όχι, δεν είναι ο Τριανταφυλλίδης. Για να δούμε ποιος ποδοσφαιριστής είναι. Πνίγεται εκεί στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου. Το παιχνίδι σήμερα είναι μια ευγενική προσφορά για τους φίλους του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και του ποδοσφαίρου της Μακεδονίας γενικότερα από την εταιρεία ενοικιάσεως Γιοταχή Αυτοκινήτων Rent-A-Car και ασφαλιστικό γραφείο Γουνιώτης Παντελής Σαρό Βαλιτάνια στην πλατεία Λαγκαδά 2394-30-13-43 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα και καινούργια στο πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Γουνιώτης Παντελής 6955-763-597. Για τον Κουκουλέκη βγαίνει μόνος του Στεφανίδης στο τέτα-τέτ. Και τεράστια ευκαιρία που θα χάσει ο Χιριτράντα σχεδόν πάνω από την γραμμή της εστίας. 68 προς 61 το λεπτό, εκτελεί ο Στεφανίδης απευθείας γκολ. Πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος στην αριστερή γωνία του Σαμαλέκη. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον τερματοφύλακα της ΑΠΕΛ Αγκαδά. Ο Ιωαννίδης για την ΑΠΕΛ Αγκαδά είναι κοντά στην μπάλα. Δεν ξέρουμε αν θα είναι αυτός ο εκτελεστής. Όντως. Εκτελεί απευθείας στην αγκαλιά του Κάμπα. Συνέχεια στο παιχνίδι, το γέμισμα από τους παίκτες του Λαγκαδά. Ο προπονητής της ομάδας του Αγροτικού Αστέρα του φωνάζει να βγει προς τα έξω. Τώρα αναγκάζεται. Η μπάλα για τους παίκτες του Αγροτικού Αστέρα, ίσως μια τελευταία ευκαιρία και προσπάθεια να θα βγει. Ο Σουλίδης θα κάνει το σουτ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την λήξη του παιχνιδιού με το τελευταίο σφύριγμα του κυρίου Γιώργου Παπαδόπουλου που βρίσκει τον Αγροτικό Αστέρα νικητή επί της ΑΠΕΛ Λαγκαδά με 2-0 τέρματα. Κατά διαστήματα αποδώσαμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι εύκολα και δίκαια κερδίσαμε σήμερα την ομάδα του Λαγκαδά. Είμαστε μια νεανική ομάδα. Τα αποτελέσματα είναι λίγο δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα θα στρώει σιγά σιγά. Μπορούμε, εντάξει. Έχουμε ελπίδες, νεαρούς ποδοσφαιριστές. Κάνουμε καλή προπόνηση.